Ήταν παραμονή των Χριστουγέννων. Από το πρωί στο σπίτι του Κωστάκη η κίνηση ήταν μεγάλη. Η μητέρα του με τις δυο αδελφές του είχαν ξυπνήσει πολύ νωρίς και ζύμωναν τα χριστόψωμα, τα μελομακάρονα, τις δίπλες και τους κουραπιέδες. Σε λίγο, σαν γέμισαν τα πρώτα τα ψιά, τα πήγαν στο γειτονικό φούρνο για ψήσιμο. Ο πατέρας έφυγε για την αγορά για να ψωνίσει τη γαλοπούλα και το γουρνόπουλο για το πλούσιο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Ο Κωστάκης με μια παρέα φίλων του είχε βγει από το πρωί και έλεγε τα κάλαντα στα φιλικά σπίτια της γειτονιάς. «Καληνημέρα άρχοντες, αν είναι ο ορισμός σας, Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στο αρχοντικό σας». Και τελείωναν συνήθως. «Σε αυτό το σπίτι που ήρθαμε πέτρα να μην ραΐσει και ο νοικοκύρης και η κερά χρόνια πολλά να ζήσει». Αυτό επαναλάμβαναν σχεδόν σε κάθε σπίτι και οι νοικοκυραίοι τους εύχονταν κι αυτοί με τη σειρά τους χρόνια πολλά. Σαν γύρισε κουρασμένος το μεσημέρι ο Κωστάκης, έφαγε και ύστερα ξάπλωσε. Ήθελε να κοιμηθεί γιατί το βράδυ θα ξαγρυπνούσε για να δει το αστέρι των μάγων που όπως του είχε πει το προηγούμενο βράδυ η γιαγιά του, εμφανίζεται για μια στιγμή στον ουρανό τα μεσάνυχτα της παραμονής των Χριστουγέννων. «Μάνα», είπε στη μαμά του ο Κωστάκης πρωτού τον πάρει ο ύπνος. «Στις 11 θέλω να με ξυπνήσεις. Μην το ξεχάσεις γιατί έχω κάτι σπουδαίο να δω». «Μην ανησυχείς αγόρι μου, θα σε ξυπνήσω». Σε λίγο ο ύπνος βάρινε τα βλεφαρά του και ο Κωστάκης αποκοιμήθηκε βαριά. Όταν κάποια στιγμή η μητέρα του μπήκε στο δωμάτιό του, τον είδε να κοιμάται και στο πρόσωπό του να διαγράφεται ένα πλατή χαμόγελο. Ποιος ξέρει άραγε τι όνειρο να έβλεπε εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να έβλεπε το μικρό Χριστούλη να του χαμογελά μέσα στην αγκαλιά της μητέρας του στο σπήλαιο της Βηθλέαμ. Μπορεί να έπαιζε με το μικρό Χριστούλη. Μπορεί να έβλεπε τα αγγελάκια να ανεβοκατεβαίνουν στον ουρανό και να ψάλουν γλυκά τον ύμνο «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Η ώρα περνούσε γρήγορα. Στα σπίτια όλα συνεχίζονταν οι προετοιμασίες για να υποδεχτούν τον Χριστό που σε λίγες ώρες θα ξαναγεννιόταν στη γη για να φέρει και πάλι στους ανθρώπους το μήνυμα της Θείας Αγάπης και της συναδέλφωσης. Σε λίγο η νύχτα άρχισε να κρεμά στον ουρανό τις μαύρες κουρτίνες της και στα σπίτια όλα άναψαν τα φωτάκια πάνω στα χριστουγεννιάτικα δέντρα που είχαν στολίσει από το πρωί και γλυκές αντάβιες ξεχύνονταν από τις γρίλιες των παραθύρων, καθώς τα πολύχρωμα φώτα αναμβόσβηναν παιχνιδιάρικα. Όταν το ρολόι του τείχου χτύπησε 11, η μητέρα του Κωστάκη πήγε στο δωμάτιό του και αφού τον χάιδεψε απαλά, του φώναξε σιγά. «Κωστάκη μου, ξύπνα γλυκό μου αγόρι». Ο Κωστάκης μεσάνοιξε τα μάτια του, τις χαμογέλασε και ύστερα ρώτησε. «Τι ώρα είναι, μαμά?» 11 αγόρι μου. Λες το αστέρι να φανεί νωρίτερα φέτος». «Ποιο αστέρι, Κωστάκη μου?» «Μα δεν κατάλαβες, μαμά, τι περιμένω να δω απόψε. Το μεγάλο αστέρι των Χριστουγέννων, που κάθε χρόνο αυτό το βράδυ φαίνεται για μια στιγμή στον ουράνιο θόλο, εκεί κατά την Ανατολή, την ώρα που γεννήθηκε ο Χριστός. Είναι το ίδιο αυτό που είδαν οι μάγοι από την Ανατολή το βράδυ της γέννησης του Χριστού και ήρθαν και τον προσκύνησαν». Η μητέρα του Κωστάκη δεν του απάντησε. Πλησίασε μόνο και τον χάιδεψε και πάλι απαλά στο κεφαλάκι του και ύστερα βγήκε από το δωμάτιο. Ο Κωστάκης σηκώθηκε σε λίγο, ντύθηκε και πήγε στο σαλόνι όπου καθόταν όλη η οικογένειά του. Κάθισε σε μια πολυθρόνα κοντά στο τζάκι, άνοιξε τα εξωτερικά φύλλα του παραθύρου και μέσα από το τζάμι κάρφωσε τα μάτια του κατά την Ανατολή. Η νύχτα ήταν αστροφώτιστη. Χιλιάδες άστρα, μικρά και μεγάλα, κεντούσαν τον ουρανό. Ο Κωστάκης τα κοίταζε όλα με προσοχή και περίμενε να δει κάποια στιγμή ένα ξεχωριστό, πιο φωτεινό και πιο μεγάλο από τα άλλα αστέρι που θα κατέβαινε χαμηλά στη γη, όπως και τότε στη Βηθλέμ, πάνω από το σπήλαιο. Η ώρα περνούσε και το λαμπρό άστρο των Χριστουγέννων δεν φαινόταν ακόμα.
Ο Κωστάκης κοιτούσε επίμονα τον ουρανό και ανησυχούσε. Κανείς όμως δεν ήθελε να τον απογοητεύσει. Όλοι ήθελαν να στηρίξουν την πίστη του ότι κάποια στιγμή θα μπορούσε να δει το άστρο που θα έφερνε για μια ακόμα φορά στη γη το φως της αγάπης που τόσο το έχει ανάγκη ο σημερινός άνθρωπος στη ζωή του. Πέρασαν τα μεσάνυχτα και ο Κωστάκης εξακολουθούσε να κοιτά με προσοχή τον ουρανό. Κάποια στιγμή τα μάτια του κουράστηκαν και εύκολα έτσι τα έκλεισε ο ύπνος. Σε λίγο το πρόσωπό του σκεπάστηκε με ένα γλυκό χαμόγελο, ενώ τα χείλη του ψιθύρισαν. «Νάτο, νάτο το άστρο των Χριστουγέννων!» Γύρισαν όλοι και τον κοίταξαν. Χαμογέλασαν γλυκά. Κατάλαβαν πως έστω και μέσα στο όνειρο ο Κωστάκης είδε το λαμπρό αστέρι των Χριστουγέννων. Η πίστη του νίκησε την πραγματικότητα. Κανείς δεν τόλμησε να τον ξυπνήσει. Τον άφησαν να χαρεί το γλυκό όνειρό του και να καμαρώσει το φωτεινό άστρο των Χριστουγέννων.